με το θέμα των φορολογικών δηλώσεων σχετικά με τα 4 συνολικά χαράσκια που θα έρθουν απανωτά με την πρώτη δόση που είναι στις 30 του Ιούλη. Είπαμε ότι είναι για φέτος υποχρεωτικά η υποβολή ηλεκτρονικά των φορολογικών δηλώσεων μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Αυτά λοιπόν και πάρα πολλά άλλα θέματα θα δούμε σιγά σιγά με τον κύριο Ανδρέα Μπαϊλάκη, λογιστή φοροτεχνικό, που φιλοξενούμε στο στούντιό μας εδώ στην τηλεόραση Κίδων. Κύριε Μπαϊλάκη, καλημέρα, καλώς ορίσατε, χρόνια πολλά. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις φορολογικές δηλώσεις που βρίσκονται, θα λέγαμε, σε εξέλιξη υποβολή τους, αλλά και με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ναι, ξεκίνησε σταδιακά από το 20 του Μάρτη οι φορολογικές δηλώσεις, όπως όλοι γνωρίζουμε. Όπως προείπατε, οι δηλώσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά πλην σε περίπτωση θανάτου, όπου οι δηλώσεις του θανόντος θα πάνε από τους κληρονόμους ή από ένα μέλος εμπασχέτωση, το οποίο θα καταθέσει στην ΔΟΗ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έχουμε ηλεκτρονικά ανεξάρτητα ηλικίας ή εισοδήματος κλπ. Ξεκινήσαμε, όπως είδατε, με πολλά προβλήματα, διότι φέτος έχουμε για πρώτη φορά τους προσυμπληρωμένους κωδικούς, τόσο για τις μισθωτές υπηρεσίες και τους φόρους που παρακρατήθηκαν σε αυτές, όσο και τους κωδικούς των παρακρατηθέντων φόρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εμπόρους. Μία άνω τελεία, κύριε Μπαϊλάκη. Εάν υπάρξει το παραμικρό αντίρρηση από τον φορολογούμενο ότι έχει γίνει κάποιο λάθος, μπορεί να διορθεί και πώς, όσον αφορά τα κουτιά που έχουν ήδη προσυμπληρωθεί? Ναι, στην πρώτη σελίδα που είναι η τερμιστοδότη, υπάρχουν στο τέλος του πίνακα, υπάρχει ο κωδικός 343, όπου εκεί ο φορολογούμενος μπορεί να βάλει και να δηλώσει εισοδήματα που δεν το έχουν περιλάβει οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί. Το ίδιο συμβαίνει και στην τελευταία σελίδα με τους παρακρατηθέντες φόρους, όπου ο φορολογούμενος θα πάει να συμπληρώσει τους κωδικούς που δεν έχουν συμπληρωθεί, που έχει αντίρρηση με τους πιο πάνω προσυμπληρωμένους κωδικούς. Αφού στους προσυμπληρωμένους κωδικούς ο φορολογούμενος δεν μπορεί να παρέμβει. Βεβαίως αυτό, μάλλον θα έχουμε έλεγχο κατόπιν της δήλωσης για τους κωδικούς αυτούς, για να προσκομίσει ο φορολογούμενος τα παραστατικά, να αποδείξει στην εφορία ότι αυτό που συμπλήρωσε παρακάτω και τροποποιεί τους φόρους πιθανόν ή το εισόδημα είναι υπαρκτό. Εάν κάποιος δεν έχει σχέση με λογιστή ή δεν ξέρει και δεν έχει μοιηθεί στο φορολογικό αυτό σύστημα, τι πρέπει να προσέξει? Επειδή είναι σε εξέλιξη η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, κύριε Μπαϊλάκη, κάτι που πρέπει να αποφύγει? Υπάρχουν επίσης παγίδες εισαγωγικά, υπάρχουν εξαιρέσεις φέτος, υπάρχει κάτι καινούριο που θα δώσει προσοχή? Πρέπει να πούμε για το προηγούμενο που αναφέραμε, ότι επίσης, εκτός των άλλων, θα ανοίξει φέτος για πρώτη φορά και οι τροποποιητικές δηλώσεις ηλεκτρονικά. Επομένως, οι τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά. Είχε δώσει το Υπουργείο για τις 20 του μήνα. Πιστεύω ότι σε αυτές τις ημέρες θα ανοίξει και η τροποποιητική. Επομένως, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι θα μπορεί ο φορολογούμενος να παρέμβει και να κάνει και τροποποιητικές δηλώσεις ηλεκτρονικές και όχι στη ΔΟΗ όπως ήταν μέχρι τώρα. Φέτος βεβαίως έχουμε πάρα πολλές νέες διαφοροποιήσεις στις φορολογικές δηλώσεις. Παρόλο που το έντυπο, το ε1, το γνωστό μας, δεν φαίνεται να έχει αλλάξει, έχει αλλάξει ριζικά η φορολογία. Καταρχήν να πούμε για τους μισθωτούς συνταξιούχους, ότι έχουν μία φοροαπαλλαγή 2.100, δηλαδή φορολογούνται μένα από την πρώτο ευρώ, αλλά έχουν μία τους αφαιρείται 2.100 από το φόρο τους, και εφόσον βέβαια προσκομίσουν το 25% σε αποδείξεις καταναλωτικών δαπανών στον κωδικό 049. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να είναι προσεκτικοί οι φορολογούμενοι, να μην ξεχάσουν να βάλουν τις δαπάνες 25% επί του εισοδήματός τους, πράγμα που βεβαίως ισχύει μόνο για τους μισθωτούς, όσοι φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, οι αγρότες για τελευταία χρονιά, οι οποίοι και αυτοί φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι με μπλοκάκι, δηλαδή αυτοί που έχουν μέχρι 3 εργοδότες.
Θα πρέπει να προσέξουν επίσης ότι για τους εργοδότες θα πρέπει να αναγραφούν το αφημί τους σε κάθε περίπτωση, από πού δηλαδή αποκτούν το εισόδημα. Επομένως είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Θα πρέπει για πρώτη φορά οι μισθωτοί έχουμε κατάργηση των περισσότερων φοροαπαλλαγών, άρα φέτο δεν έχουμε καμία σχεδόν φοροαπαλλαγή πλην των ιατρικών δαπανών, που και αυτές οι δαπάνες μπαίνουν κάποιο περιορισμό, δηλαδή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 5% του εισοδήματος τα ιατρικές. Διαφορετικά το σύστημα της εξαιρεί. Δεν έχουμε επομένως ενίκεια, δεν έχουμε τόκους από πρώτης κατοικίας, δεν έχουμε φροντιστήρια, δεν έχουμε ασφάλιστρα, όλα αυτά έχουν καταργηθεί και επομένως φέτο δεν θα μπουν στη δήλωση, δεν έχει φοροαπαλλαγή. Το μόνο που θα αναγραφούν είναι τα ενίκεια στην τρίτη σελίδα, που και αυτό όμως είναι σαν στοιχείο πληροφοριακό. Δεν έχει καμία έκπτωση ούτε το ενίκιο για φοιτητές, ούτε οτιδήποτε. Ένα άλλο πολύ σημαντικό που θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι είναι τα τεκμήρια. Έχουμε μείωση των εισοδημάτων, έχουμε πολύ υψηλά τεκμήρια παρέμειναν, που είναι τόσο για τα αυτοκίνητα, τόσο για τις κατοικίες, αλλά και για τυχόν αγορές που έχουν πάνω από 10.000 ευρώ σε είδη αξίας πάνω από 10.000 ευρώ. Άρα όλα αυτά πρέπει να προσεχθούν, να μην μπουν στα τεκμήρια. Επομένως είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Θα πρέπει, όπως προείπαμε, να κοιτάξουν, να βεβαιωθούν ότι οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί των μισθών τους είναι αυτοί που πράγματι έχουν λάβει. Μέχρι τώρα δεν έχει δείξει βέβαια το αντίθετο. Είναι ομαλά, πλην της παρενέργειας που είχαμε στην αρχή, όπου οι περισσότεροι δημόσιοι οργανισμοί δεν είχαν και τα ταμεία δεν είχαν καταχωρήσει στους συμπληρωμένους κωδικούς. Τώρα τα περισσότερα έχουν προσυμπληρωθεί. Εάν είπαμε δεν είναι καταχωρημένος ο μισθός ή η σύνταξη στους προσυμπληρωμένους κωδικούς, θα το βάλει στους κωδικούς στον 343 στην ίδια σελίδα. Με τα ενίκια τι γίνεται, κύριε Μπαϊλάκη? Με τα ενίκια, πιο αναλυτικά αυτό. Ναι, τα εισοδήματα από ενίκια θα πρέπει να πούμε ότι είναι μία από τις αλλαγές που έχει συμβεί φέτο. Ότι είπαμε έχουμε διαφορετικές κλίμακες, διαφορετική κλίμακα των μισθωτών που είπαμε προηγουμένως, διαφορετικό τρόπο και ξεχωριστά από το πρώτο ευρώ φορολογούνται τα εισοδήματα από ενίκια και διαφορετικό τρόπο φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμποροι. Τα ενίκια λοιπόν, τα πρώτα 12.000 ευρώ ενικίων φορολογούνται φέτο με 10%. Mm-hmm. Από τον επόμενο χρόνο, δηλαδή για το τρέχον έτος, τα ενίκια που θα αποκτηθούν το 2014 θα είναι με 11%. Και από εκεί και πάνω είναι 33%, άρα για ενίκια, για το μέρος των ενικίων θα πρέπει να το τονίσουμε, πάνω από 12.000, έχουμε μια φορολογία 33%. Βεβαίως παραμένει εδώ το χαρτόσημο για τις εμπορικές μισθώσεις. Ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες έχουμε από τον πρώτο ευρώ 26% και για κέρδη μέχρι 50.000 ευρώ, πάνω των 50.000 ευρώ έχουμε και εδώ αύξηση της κλίμακας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και θα πρέπει να πούμε στους φορολογούμενους να προσέχουν. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσεχθεί και να μην βιαστούν ο κόσμος. Εκείνο που έχει προκύψει σοβαρό θέμα με το σπάσιμο της κλίμακας, όταν έχουμε πρόσωπα που έχουν λίγους τόκους, 5, 10, 100, 200 ευρώ, mm-hmm, ή κάποια άλλα εισοδήματα, κυρίως φοιτητές που δεν έχουν ακόμα εισοδήματα, έτσι όπως είναι το νομοσχέδιο και όπως είναι, θα πρέπει να φορολογηθεί συμπεριλαμβανομένου του τεκμηρίου, δεδομένου ότι έχουμε για κάθε φυσικό πρόσωπο, άσχετα με το σύνδημα, το τεκμήριο διαβίωσης 3.000 ευρώ. Αν προσθεθούν και 300 ευρώ τόκι, τότε ξεπερνά το όριο και επομένως θα πρέπει να φορολογηθεί με την κλίμακα του 10% που είναι η τόκη, και έχουμε για 300 ευρώ τόκους 330 φόρο εισοδήματος. Εδώ θα πρέπει να το δούμε ότι το γνωρίζει πλέον το Υπουργείο και εντός των ημερών θα διορθωθεί. Άρα όσοι έχουν τέτοια προβλήματα, όπως είναι φοιτητές με μικρά εισοδήματα, όχι μόνο τόκους αλλά και διάφορα άλλα μικροεισοδήματα, mm-hmm, δεν θα πρέπει να κάνουν τη δήλωσή τους ακόμα. Τις επόμενες ημέρες το Υπουργείο θα έρθει και θα το διορθώσει και θα τους αναγνωρίζει όλους αυτούς, εφόσον δεν είναι
το εισόδημά τους κάτω από 9.500, θα τους πηγαίνει με την κλίμακα των μισθωτών, οπότε θα έχουν το αφορολόγητο των 9.000 περίπου που πηγαίνει λόγω της αφαίρεσης των 2% που είπαμε προηγουμένως και δεν θα φορολογούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Επομένως, τα μικρά εισοδήματα, αυτοί που έχουν μικρά εισοδήματα ή έχουν ένα μικρό τεκμήριο που τους γεννάει εισόδημα, να μην βιαστούν να κάνουν δήλωση μέχρι να ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα. Βάζουμε μια ανωτελεία, πάμε σε ένα λιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις φορολογικές αλλά και τους φόρους που θα μας έρθουν. Εδώ είμαστε, έχουμε αφήσει την συζήτησή μας στη μέση με τον κύριο Μπαϊλάκη σχετικά με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και τα τέσσερα συνολικά χαράσια που θα έρθουν με αυτή την εκαθάριση του εισοδήματος, κύριε Μπαϊλάκη. Ναι, βεβαίως, φέτο θα έρθουν μαζί με το εκαθαριστικό 4 ουσιαστικά φόροι, σε πολλούς βέβαια φορολογούμενους, όχι σε όλους, αλλά σε πάρα πολλούς φορολογούμενους. Θα πρέπει να το πούμε ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι φορολογούμενοι φορολογούνται μάλλον πολύ βαριά. Θα έρθουν 4 λοιπόν χαράτσια. Ο φόρος εισοδήματος με τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως για κάθε επαγγελματική κατηγορία ή μισθωτή. Και επιπλέον έχουμε το φόρο, το τέλος επιτιδεύματος για τους επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους και επιχειρήσεις όλες έχουν και θα πρέπει εδώ να προσέξουν οι φορολογούμενοι, άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουν είναι ότι αυτό το τέλος επιτιδεύματος που είναι για τις ατομικές επιχειρήσεις 650 ευρώ στην περιοχή μας για κατοίκους, για πόλεις κατοίκων κάτω των 200.000 κατοίκων. Ενώ δεν φορολογούνται, δεν μπαίνει το τέλος επιτιδεύματος για χωριά με πληθυσμό κάτω από 500 κατοίκους, εκτός από τις τουριστικές περιοχές, που θα πρέπει να τονίσουμε ότι εδώ τουριστικές περιοχές στα Χανιά είναι ουσιαστικά για κατοίκους δηλαδή κάτω από 500, είναι μόνο η περιοχή μόνο η περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Επομένως, όλες οι άλλες περιοχές εξαιρούνται εάν τα χωριά είναι κάτω από 500 κατοίκους. Θα έρθει λοιπόν με 650 ευρώ, είπαμε, ή 800 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα. Θα είναι μαζί με τη φορολογική δήλωση, είτε αν είναι νομικό πρόσωπο, είτε ο φορολογούμενος θα γίνει στο εκαθαριστικό. Θα συμπεριλαμβάνεται και αυτό το τέλος επιτιδεύματος. Ένας άλλος φόρος που θα είναι μαζί στο εκαθαριστικό μας είναι για όσους έχουν αυτοκίνητα πάνω από 1.929 κυβικά. Έχουμε το φόρο πολυτελούς διαβίωσης, όπως και αν διαθέτει πισίνες σε σπίτια. Έχουμε το φόρο πολυτελούς διαβίωσης, όπου είναι για αυτοκίνητα πάνω από 2.500 κυβικά, από 1.929 μέχρι 2.500. Και από εκεί και πάνω 10% επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, των πισινών ή των σκαφών αντίστοιχα. Έχουμε λοιπόν το φόρο πολυτελούς που φέτο θα είναι μέσα στο εκαθαριστικό μας. Αυτός ο φόρος θα έρθει μειωμένος σχετικά με τις τελευταίες ανακοινώσεις που είχαμε, κύριε Μπαϊλάκη? Όχι, φέτο θα έρθει κανονικός, αφού δεν έχουν αλλάξει τα τεκμήρια για τη χρήση του 2013. Εκείνο που προβλέπεται και εξετάζει το Υπουργείο εντός των επόμενων ημερών για τη χρήση του 2014, τις δηλώσεις δηλαδή που θα υποβάλουμε στο 2015, θα μειωθούν περίπου 30% οι αντικειμενικές αξίες των αυτοκινήτων, κυρίως των πολυτελών αυτοκινήτων, τα πάνω από 1.929 κυβικά, όπως και στα σκάφη και τις πισίνες. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μία μείωση περίπου 30% από ό,τι εξετάζει το Υπουργείο, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Μία μείωση επομένως για την επόμενη όμως χρονιά, για τις δηλώσεις που θα επιβάλλουμε του χρόνου, περίπου μειωμένο. Αυτό μάλλον θα συμβεί τελευταία χρονιά του χρόνου, διότι το Υπουργείο εξετάζει ακόμα ένα ενδεχόμενο ότι για τις δηλώσεις που θα επιβάλλουμε το 2016, τη χρήση 2015, δεν θα υπάρχουν πλέον τεκμήρια, αφού προσδοκά να έχει εφαρμόσει τη λεγόμενη ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, να καταγράψει όλες τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν οι φορολογούμενοι και από εκεί και πέρα θα ελέγχει εάν αυξήθηκε ή δεν αυξήθηκε το εισόδημα κάθε μορφής και κάθε πηγής, οι τραπεζικές καταθέσεις, τα περιουσιακά στοιχεία, και με βάση αυτό θα φορολογεί το Υπουργείο. Επομένως, για φέτο θα έχουμε για του χρόνου δηλαδή θα έχουμε μία μείωση
του Φόρου Πολυτέλειας Διαβίωσης, οπότε προσδοκούμε να είναι και η τελευταία χρονιά. Τώρα, 30... Ένας άλλος φόρος, ο τέταρτος φόρος που θα έρθει μαζί, είναι η ειδική σφορά αλληλεγγύης που γνωρίζουμε μπαίνει στο σύνολο των εισοδημάτων των φορολογουμένων για άνω των 12.000 ευρώ. Έχει κλιμακωτά με από 12 μέχρι 21%, από 20 έως 52%, από 50 έως 100.000 3% και από εκεί άνω 4%. Βεβαίως εδώ πηγαίνει επί του όλου εισοδήματος. Δεν πηγαίνει, δηλαδή αν είσαι στα 25.000, για τα 25.000 θα έχουμε φόρο 2% και όχι εξαίρεση των 12 πρώτων χιλιάδων. Δεν πάει κλιμακωτά. Πάει πλέον, αν μπει στην κλίμακα, είναι επί όλου του εισοδήματος. Εδώ δεν εξαιρούνται ούτε τα εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς, όπως είναι οι τόκοι. Τα μόνο εισοδήματα που εξαιρούνται είναι οι αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Και ένα καινούριο που θα πρέπει να το προσέξουν οι φορολογούμενοι, μπαίνουν στον 657 που δεν έχει ειδική εισφορά αλληλεγγύης, είναι και τα πολυτεχνικά επιδόματα, αν είναι πάνω από 3.500 ευρώ που παίρνουν, όπως και τα οικογενειακά επιδόματα που πήρε ο φορολογούμενος πέρυσι. Αυτοί θα πρέπει να μπουν στον κωδικό 657 και όχι στο 659 που μπαίνουν οι τόκοι, για να εξαιρεθούν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Είναι ένα λεπτό σημείο που θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι. Όλοι αυτοί οι φόροι και οι τέσσερις φόροι θα είναι στο εκαθαριστικό, γι' αυτό θα δούμε πολύ φουσκωμένα τα εκαθαριστικά φέτο, που όπως είπατε στην αρχή της εκπομπής, η πρώτη δόση ανεξάρτητα του πότε θα κατατεθεί, ακόμα και μέχρι 30, ακόμα και στις 36 που λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το εκαθαριστικό θα έρθει η πρώτη δόση 37, η δεύτερη 30 Σεπτεμβρίου και η άλλη 30 Νοεμβρίου. Είναι σε τρεις δίμηνες δόσεις για τα φυσικά πρόσωπα, ενώ για τα νομικά που θα ξεκινάμε να κατατεθέτουμε από τώρα, θα πάει σε 8 δόσεις. Και αν το ποσό είναι μεγάλο, μπορούμε να προχωρήσουμε σε άλλη διαπραγμάτευση για περαιτέρω και περισσότερες δόσεις, κύριε Μπαϊλάκη? Κοιτάξτε, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι φορολογούμενοι, φέτο όλα τα εισοδήματα, όλοι οι φόροι, είτε παρακρατηθέντες είτε οτιδήποτε, υποβάλλουμε τη δήλωση από 1η-1η και του 14 και μετά, υποβάλλουμε τη δήλωση, βεβαιώνεται το ποσό στην εφορία και από εκεί και πέρα έχει μία προθεσμία πληρωμής. Εάν δεν πληρωθεί, αυτό είναι βεβαιωμένο και ο φορολογούμενος, εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να έρθει και να κάνει τη ρύθμιση, την πάγια ρύθμιση που είναι κυρίως σε 12 δόσεις, βεβαίως με κάποια φορολογική επιβάρυνση 0,86%. Αυτό το πράγμα μπορεί να κάνει, δεν μπορεί άλλες να ζητήσει άλλες δόσεις, μόνο οι προκαθορισμένες 3 δόσεις για τα φυσικά και 8 για τα νομικά. Κάποιος που δεν έχει ουσιαστικά, πλέον κινούμαστε με τους λογαριασμούς τραπέζης, κύριε Μπαϊλάκη, είτε για να πάρουμε κοινωνικά επιδόματα, οικογενειακά επιδόματα, είτε το κοινωνικό μέρισμα και όλα αυτά. Εάν δεν υπάρχει λογαριασμός, πρέπει να πάμε σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα να ρίξουμε λογαριασμό και να το δηλώσουμε μέσω του λογιστή. Ναι, βεβαίως εδώ από τώρα εξέξει ουσιαστικά έχουν καταργηθεί τα γνωστά μας ταμεία των ΔΟΗ και οι ουρές που είχαμε, όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά, όλα γίνονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών. Οι πληρωμές γίνονται όλοι ανεξαιρέτως πλέον με τον τραπεζικό λογαριασμό, ακόμα και στη ΔΟΗ να βεβαιωθεί ο φόρος. Μερικοί φόροι που έχουν απομείνει ακόμα και δεν βεβαιώνονται ηλεκτρονικά, αλλά αναγκαζόμαστε να πάμε στη ΔΟΗ. Ακόμα και αυτό μας δίνει η ΔΟΗ ένα αριθμό, ένα κωδικό που με βάση αυτό πηγαίνουμε και μέσω του τραπεζικού μας λογαριασμού γίνονται οι πληρωμές. Το ίδιο γίνεται για τις επιστροφές φόρων. Θα πρέπει να δίνουμε στην εφορία το IBAN, ο λογαριασμός που είναι για τη ΔΙΑ στο διατραπεζικό σύστημα. Είναι ένας λογαριασμός που έχουν όλα τα βιβλιάρια, όλοι οι λογαριασμοί, ονομάζεται IBAN, έχει το GR μπροστά, όπου γίνονται μέσω αυτών των λογαριασμών οι επιστροφές, είτε πληρώνονται τα επιδόματα, είτε οι επιστροφές ή οτιδήποτε άλλοι φόροι, γίνονται όλα πλέον μέσω του λογαριασμού. Άρα θα πρέπει ο καθένας να έχει ένα λογαριασμό στην τράπεζα και να κινείται μέσα αυτό είτε επιστροφή είτε πληρωμή φόρου. Είστε πολύ αισιόδοξος για την επιστροφή φόρου, γιατί θα περισσέψει κάτι, αν και θα γίνονται συμψηφισμοί από ό,τι γνωρίζουμε. Αλλά ακόμα και αν περισσέψει κάτι λίγο, θα δοθεί πίσω στο φορολογούμενο?
Κοιτάξτε, το σύστημα πράγματι έχει κάπως εξυγχρονιστεί, παρόλο που ακόμα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα και σοβαρές αριθμίες στο τάξης. Mm. Στην ηλεκτρονική, εν πάση περιπτώσει, διακυβέρνηση του Υπουργείου Οικονομικών υπάρχουν ακόμα σοβαρά προβλήματα. Έχουν ξεπεραστεί βέβαια πάρα πολλά. Δεν πρέπει να πούμε όμως ότι ένα σύστημα που έχει προχωρήσει αρκετά, δηλαδή οι επιστροφές γίνονται με ταχύτερους ρυθμούς σε πολλές περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις βέβαια έχουμε την γραφειοκρατία που δυστυχώς δεν αλλάζει πολύ εύκολα. Υπάρχουν γραφειοκρατία στα χαμηλά στρώματα, υπάρχουν τέτοια προβλήματα ακόμα. Το θέμα είναι ότι φέτος θα έχουμε ελάχιστες επιστροφές. Δηλαδή σχεδόν το σύνολο των φορολογουμένων φέτος θα πληρώνει φόρους. Επιστροφές φόρων θα είναι σε πολύ λίγες περιπτώσεις, σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Όμως αυτά μάλλον δεν θα έχουμε τόσες μεγάλες καθυστερήσεις όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως έχουμε ακόμα πολλά προβλήματα, δηλαδή το ΦΠΑ, παρόλο που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση πολλές φορές ότι γίνεται με γρήγορο και αυτόματο τρόπο, παρόλο που έχει βάλει πολλούς φραγμούς ότι πρέπει να γίνει μέσα σε μία προθεσμία, βλέπουμε μία μεγάλη ταλαιπωρία τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φορολογουμένων. Πρέπει όλα αυτά τάχιστα να αντιμετωπιστούν. Πρέπει να γίνει και από την κυβέρνηση, όχι μόνο με τους νόμους, αλλά να δώσει, να δει και στα κατώτερα στρώματα των δημοσίων υπηρεσιών ότι αυτό πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί ένα σύγχρονο κράτος, ακόμα ο πολίτης, να ταλαιπωρείται τόσο πολύ από τη γραφειοκρατία. Βλέπουμε ακόμα πρόσφατα ανατολικές χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, η πληροφορία μας και η γνώση είναι ότι δεν υπάρχει γραφειοκρατία, γίνονται όλα με ηλεκτρονικό τρόπο ταχύτατα. Άρα πρέπει και η χώρα για να μπει σε ένα καινούριο ρυθμό τρόπο ανάπτυξης, πρέπει να σταματήσουν αυτά τα σοβαρά προβλήματα. Η γραφειοκρατία πρέπει γρήγορα να χτυπηθεί και να σταματήσει αυτό. Δηλαδή όταν ο φορολογούμενος χρωστάει την επόμενη μέρα να έχουμε κατασχέσεις, να έχουμε αμέσως μέτρα εις βάρος του που πολλές φορές είναι και αναχρονιστικά, καταργούν και τα στοιχειώδη δικαιώματα του φορολογούμενου. Και όταν είναι να πάρει, να βλέπουμε να ταλαιπωρείται, ναι μεν αλλά, άσε θα δούμε, να θεωρείται εξυπαρχής ότι είναι απατεώνας κλπ. Όλα αυτά πρέπει να εκλείψει, η σχέση κράτους-πολίτη πρέπει να αλλάξει. Διαφορετικά δεν μπορεί να πάει η ανάπτυξη μπροστά, δεν μπορεί να θεωρείται ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος το ελληνικό κράτος. Να περάσουμε λίγο στο κοινωνικό μέρισμα. Γιατί έχει γίνει ένα μπάχαλο ουσιαστικά, κύριε Μπαϊλάκη. Υπάρχουν καταγγελίες ότι παίρνουν εκτός αλλοδαπή κυρίως κοινωνικό μέρισμα αυτό, ότι τα κριτήρια είναι πάρα πολύ αυστηρά και εν τέλει από αυτούς που το δικαιούνται ελάχιστοι θα είναι αυτοί που θα το λάβουν τελικά. Ναι, όπως είδαμε οι πρώτες δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι χθες το βράδυ περίπου 340.000 και καταρχήν δικαιούχοι δεν υπερβαίνουν τις 85.000. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι ένα μικρό ποσοστό ακόμα και από mm-hmm. Πολλοί ήδη έχουν αποθαρρυνθεί και δεν υποβάλλουν διότι βλέπουν ότι δεν είναι υπαγόμενοι. Πράγματι τα κριτήρια είναι πολύ αυστηρά. Είναι 6.000 το εισόδημα προσαυξανόμενο για τα ανήλικα κατά 1.000 ευρώ και κατά 2.000 για κάθε ενήλικα προστατευόμενο μέλος. Το κυριότερο πρόβλημα από ό,τι βλέπουμε προκύπτει για τους φιλοξενούμενους. Εδώ πάρα πολλοί έχουν αναγκαστεί είτε για τα αποφυγή τεκμηρίων, είτε διότι έχουν συρρυκνωθεί τα εισοδήματά τους να δηλώνουν φιλοξενούμενοι ή να είναι φιλοξενούμενοι. Οπότε εδώ έρχεται ο νομοθέτης για το κοινωνικό μέρισμα να λέει ότι ξέρετε δεν αναγνωρίζω το φορολογούμενο ως φορολογούμενο, αλλά ως νοικοκυριό, δηλαδή σαν σπίτι να το πούμε έτσι πιο απλά, όσοι συνοικούν στο σπίτι όλοι μαζί, δικαιούται αυτό το κοινωνικό μέρισμα. Εδώ βέβαια προσαυξάνει και τα εισοδήματα όλων των μελών που συνοικούν στο σπίτι, οπότε καταλαβαίνετε ένα-δυο χιλιάρικα να έχει ο καθένας, που είναι εισοδήματα που δεν μπορείς είναι αδύνατον βεβαίως να διαβιώσεις με ανθρώπινες συνθήκες, δεν δικαιούσε το κοινωνικό μέρισμα. Πιστεύω, όπως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, ότι ας μην βιαστεί ο κόσμος, εδώ θα έχουμε αλλαγές, διότι έτσι με τους ρυθμούς που έχει η τωρινή εξαγγελία δεν μπορεί να φτάσει πάνω από 150 ή 200 εκατομμύρια
η απορρόφηση του ποσού των 525. Οπότε μάλλον πιστεύω ότι θα επεκταθεί αυτό, θα κάποιες αδικίες θα αλλάξουν. Βεβαίως, όπως είπατε, προς το παρόν περισσότερο από ό,τι πληροφορούμε και εγώ είναι αλλοδαπή που έχουμε και εδώ, είναι ναι μεν άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα, κανείς δεν το αμφισβητεί, όμως είναι και σε μαύρη εργασία, είναι πολλές φορές σε κάποια άλλα πράγματα. Επομένως εδώ πρέπει να το δει πράγματι η κυβέρνηση, να αλλάξει αυτόν τον τρόπο και να δει σε χαμηλά στρώματα που έχουν σοβαρά προβλήματα από την κρίση τα τελευταία 3-4 χρόνια να δοθεί και να ανασάνουν αυτά τα νοικοκυριά. Βεβαίως δεν είναι σωστό, έτσι όπως είδαμε τουλάχιστον την προηγούμενη φορά που είχε δει πριν 3-4 χρόνια, να το λαβαίνουν επιχειρηματίες ή να το λαβαίνουν άνθρωποι που έχουν μεγάλα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό δεν θα πρέπει να συμβεί, αλλά θα πρέπει όμως να φτάσει περισσότερο στα χαμηλά κοινωνικά, οικονομικά στρώματα και να δοθεί μία ανάσα σε αυτά τα νοικοκυριά μαζί με το οικογενειακό επίδομα και ίσως την ελάφρυνση τα επόμενα χρόνια των μήπως γυρίσει και έχουν αυτοί οι άνθρωποι περισσότερο εισοδήματα για τη διαβίωσή τους. Πάμε να δούμε και το οικογενειακό επίδομα. Είναι σε εξέλιξη αυτό, κύριε Μπαϊλάκη, για να δεν κάνω λάθος τώρα. Πρέπει να έχουν ξεκινήσει ήδη να γίνεται η καταβολή κάποιων δόσεων. Ναι, το οικογενειακό επίδομα για να δοθεί και φέτο θα πρέπει να συμπληρώσουμε το γνωστό μας Α21, άσχετα αν το είχαμε ή δεν το είχαμε πέρυσι καταθέσει. Άρα μετά τη φορολογική δήλωση, μετά την κατάθεση του Ε1, όσοι έχουν τέκνα, οσοδήποτε ακόμα και ένα τέκνο, δικαιούνται το οικογενειακό επίδομα. Είναι καταρχήν τα εισοδήματα είναι 6, 12 ή 18.000, όμως επειδή έχει και ένα τύπο ανάλογα με τα μέλη και τα εισοδήματα, μπορεί αυτό να φτάσει μέχρι και 35-36.000 εισόδημα. Άρα θα πρέπει οι φορολογούμενοι να κοιτάξουν να υποβάλουν το Α21. Για τα άνω των τριών τέκνων θα λάβουν και το πολυτεχνικό που είναι 500 ευρώ για κάθε τέκνο και θα κατατεθούν και αυτά στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Επομένως θα πρέπει οι φορολογούμενοι να μην ξεχάσουν να υποβάλουν και το Α21 για να λάβουν το οικογενειακό επίδομα και φέτο. Έχονται και έχουμε σε κρεμότητα κάποιους ΦΑΠ παλαιότερων ετών. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι φόροι... Γιατί ακούστηκε ότι έχουν έρθει κάποια... Οι περισσότεροι φόροι ακίνητης περιουσίας του 2011-2012 έχουν ήδη εκαθαριστεί. Mm-hmm. Τα περισσότερα είναι σε εξέλιξη, ήρθαν τέλη του Δεκέμβρη μέχρι και Φλεβάρι. Οι περισσότεροι είναι σε εξέλιξη η πληρωμή τους. Εξάλλου το γνωρίζουν οι περισσότεροι φορολογούμενοι, τους ήρθαν τρία συνεχόμενοι φόροι ακίνητης περιουσίας. Είναι λίγοι ακόμη που δεν έχουν καθαριστεί, όσοι έχουν κάνει τροποποιητικές κλπ, που θα εκαθαριστούν στους επόμενους μήνες. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη και η υποβολή του Ε9 για τα ακίνητα που υπήρχαν την 1η-1η του 2014. Για αυτά που έγιναν οι μεταβολές του 2013 όλα του Ε9, επομένως, που για πρώτη φορά γνωρίζουμε ότι θα φορολογηθούν και τα αγροτεμάχια. Είναι και αυτός ένας φόρος που θα έρθει και αυτός μετά την... Είναι μέχρι 35, είπαμε, το Ε9 και 30 Ιουνίου θα έρθει και αυτό το ειδοποιητήριο για την πληρωμή του φόρου ακίνητης περιουσίας του ΕΝΦΙΑ, όπως ονομάζεται πλέον, όπου θα πληρωθεί και αυτός σε τρεις δόσεις. Και θα είναι μάλλον και αυτός δεν θα είναι καθόλου ευκαταφρόνητος. Είναι ο φόρος που έχει αντικαταστήσει το γνωστό χαράτσι ΕΤΙΔΕ ή ΕΤΑ της ΔΕΗ που πληρώνει, που μας έρχονταν με τους λογαριασμούς ρεύματος. Πλέον δεν θα έρθουν στους λογαριασμούς ρεύματος χαράτσι ή ΕΤΙΔΕ όπως λέγεται. Θα πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ που θα είναι φόρος ακίνητης περιουσίας με ειδοποίηση. Θα χρεωθεί στους λογαριασμούς του τάξης κάθε φορολογούμενου και θα ξεκινήσει, αν όλα πάνε καλά, από τις 30 Ιουνίου. Άστε. Λοιπόν, όλα αυτά τα ευχάριστα για τους φορολογούμενους. Σου κάναμε την καρδιά περιβόλη, κύριε Μπαϊλάκη, σε όλους, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δει και η κυβέρνηση
ότι πλέον είναι υπερβολική η επιβάρυνση με όλα αυτά και τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να συμβαίνει, δεν μπορεί να έρθει η ανάπτυξη με τόσο βαριά φορολογία. Mm-hmm. Θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα της φορολόγησης, της φορολογίας, να έχουμε ένα σύστημα δίκαιο, ένα σύστημα που θα ισχύει μακροχρόνια, να μην έχουμε αυτές τις συνεχείς αλλαγές κάθε χρόνο, να αλλάζει εκ βάθων η φορολογία. Κανείς δεν ξέρει τι ισχύει, πότε ισχύει, δηλαδή για φέτο ειδικά γνωρίζουμε ότι έγινε ένα μπέρδεμα, δεν ξέραμε τι ισχύει για την προηγούμενη, τι ισχύει για την επόμενη. Να έχουμε ένα σύστημα που θα ισχύει για πολλά χρόνια, να ξέρουν οι επιχειρήσεις με τι θα φορολογούνται. Έχουμε το φαινόμενο, θα πρέπει να το αναφέρω, για όσους επιχειρηματίες ή νοικοκυριά επένδυσαν στα φωτοβολταϊκά, όπου έρχεται να έχουμε κέρδη 10.000, αλλά ο φόρος που καλούνται να πληρώσουν είναι περισσότερος, 12, 14, 15. Είναι τρομερά πράγματα, δεν μπορεί να συνεχίσει να συμβαίνει. Είναι κατανοητό ότι η χώρα πέρασε μια κρίση και έπρεπε να βγει, όμως πρέπει γρήγορα να γίνουν κατανοητά τα πράγματα, ότι με τέτοιους υπερβολικούς φόρους η χώρα δεν θα βγει από την κρίση, οι επενδύσεις δεν θα γίνουν, δεν θα αλλάξει το κλίμα, άρα θα πρέπει να είναι η τελευταία πραγματικά χρονιά με τόσους πολλούς φόρους, να ομαλοποιηθεί σε αυτό το τομέα. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση σαφώς το έχει δει και το προορίζεται γι' αυτό, όμως πρέπει να γίνουν γρήγορα βήματα, πρέπει να το τονίσουμε κι εμείς, για να γυρίσει τώρα που ομαλοποιείται η οικονομική έτσι κατάσταση, να γυρίσει γρήγορα το κλίμα, για να δούμε να αυξάνονται οι θέσεις απασχόλησης που είναι το ζητούμενο τα επόμενα χρόνια, να μπορεί ο κόσμος να ζει ένα ομαλό βίο και όχι να έχει αυτά τα προβλήματα, να είναι καταχρεωμένος, να γίνονται κατασχέσεις στους λογαριασμούς σε καθημερινή βάση των φορολογουμένων, να έρχονται όλα αυτά τα προβλήματα που σε βγάζουν έξω από το οικογενειακό προϋπολογισμό, έξω από την κανονική και εύρυθμη λειτουργία της κοινωνικής ζωής. Πρέπει γρήγορα όλα αυτά να αντιμετωπιστούν. Κύριε Μπαλάκη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.